υπήρχε μία διχογνωμία αναφορικά με τον επόμενο τίτλο στο επόμενο θέμα. Είχαν κολλήσει, έλεγε Βάλια, ξέρω εγώ, πάμε στη Βιάνο, καλό καλοκαίρι από τη Βιάνο, έλεγε Εύη, ξέρω εγώ, έλεγε κάτι άλλο. Επέμεινα εγώ και είπα να βάλουμε τον τίτλο από την Έμπαρο κρασί και από τη Βιάνο λάδι. Τώρα πώς μου ήρθε γενικά. Ωστόσο, φαντάζομαι η Εύη Παπαδάκη δεν κολλάει σε αυτά. Τώρα η Εύη τώρα σε τίτλους, όπου και αν είναι και στην Αθήνα να ήταν, ναι, θα έλεγε τον τίτλο. Πώς είσαι? Φυσικά. Τι κάνετε, ρε παιδιά, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Έχουμε να τα πούμε, πώς, καμιά εβδομάδα? Σωστό. Έλα, έλα. Τι κάνετε? Λοιπόν, η άβρα βέβαια της Εύης είναι ξεχωριστή, είναι άκρος τηλεοπτική. Από ρεπορτάζ μας έχει καλύψει και μας έχει μεταφέρει. Σχολιασμό μας έχει κάνει. Μία τρύπα που έχουμε καμιά φορά στην εκπομπή με ακυρώσεις, η Εύη πάντα πρόθυμη εδώ να τα πούμε. Ταλέντο γενικά. Ε? Και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό. Το κλίμα εκεί στην περιοχή πώς είναι? Δεν άκουσα, Νίκο, πες μου πάλι. Το κλίμα εκεί, η ψυχολογία στην περιοχή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαστε, παιδιά, κατάμεσα του καλοκαιριού. Ήθελα, βέβαια, αυτή τη στιγμή που ήμουν, έχω θάλασσα, αλλά είχε τόσο αέρα που δεν θα ακούγατε εμένα. Θα είχαμε εικόνα και δεν θα είχαμε ήχο, οπότε έπρεπε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός, ο κόσμος και έρχεται, γιατί μέχρι και πριν και 2 εβδομάδες δεν είχε τόσο κόσμο. Τώρα έχουν ξεκινήσει και έρχονται. Οπότε τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά, μάλιστα. Σε αυλή πρέπει να βρίσκεις τώρα εκεί, ε? Ναι, είμαι σε αυλή, γιατί τώρα σου λέω, ή αέρα θα έχουμε, ναι, ή φωνή. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι και μόνο το χαμόγελό σου αρκεί για να στείλεις ένα όμορφο μήνυμα και για να φτιάξεις την ψυχολογία όλων μας. Τελευταία εκπομπή, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι, Εύη. Θα τα ξαναπούμε, να έρθείτε στον κερατόκαμπο. Βέβαια, με πολύ μεγάλη χαρά έχουμε ξανάρθει, τον αγαπάμε τον τόπο εκεί τον συγκεκριμένο, όμορφοι άνθρωποι, ευγενικοί. Η Βάλια Ιμπούη θα έρθει σίγουρα. Θα έρθει σίγουρα η Βάλια Ιμπούη και οι υπόλοιποι βέβαια θα το δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Εύη.